Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα, τις ερωτήσεις, απορίες τις οποίες έχετε και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι. Εκείνο που πιστεύουμε για τον εαυτό μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε όλοι μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε από την ερώτηση τη δεύτερη που αφήσαμε από την περασμένη μας εκπομπή του αγαπητού φίλου μας Γιώργου. Διαβάζω, πώς ένας πιστός είναι νεκρός για τον κόσμο. Ναι αγαπητέ Γιώργο, είναι γραμμένο στην επιστολή προς Γαλάτας και το εξηγεί στο σίγμα ταύ κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας 14 εδάφιο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμαι, παρά εις τον Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο». Άρα λοιπόν, αφού γίναμε συμμέτοχοι του θανάτου του Χριστού και σταυρωθήκαμε μαζί με τον Χριστό ως προς τον κόσμο, και ο κόσμος ποιος είναι? Ο κόσμος της αμαρτίας, που ο Απόστολος Ιωάννης λέγει, «Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε όσα βρίσκονται στον κόσμο». Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Πρέπει να είμαστε νεκροί λοιπόν για τον κόσμο, γιατί αν αγαπάμε τον κόσμο και τα του κόσμου, τότε η αγάπη του Θεού Πατρός δεν μένει μέσα μας. Γιατί? Διότι κάθε τι το εν το κόσμο, όπως είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού παρέρχεται, μόνο όμως όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Άρα λοιπόν ο χριστιανός συσταυρώνεται, γίνεται συμμέτοχος της σταύρωσης του θανάτου του Χριστού, πεθαίνοντας για τον κόσμο. Αλλά δεν πεθαίνει μόνο για τον κόσμο ο χριστιανός, πεθαίνει και για την αμαρτία. Και διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου στο 6ο κεφάλαιο, εκεί ακριβώς που μιλάει για το βάφτισμα, αλλά στο 11 εδάφιο. Ούτω και εσείς, οι οποίοι γίνατε συμμέτοχοι του θανάτου του Χριστού, διαβάζω μάλιστα από το 8 εδάφιο, εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, τότε πιστεύομεν ότι και θέλουμε να συζήσει μετά αυτού. Γνώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών δεν αποθυνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον, διότι καθώ απέθανε άπαξ δια την αμαρτίαν. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ούτω και ζει, και καθώ ζει, ο Χριστός ζει εις τον Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο κι εσείς φρονείτε για τον εαυτό σας, ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, αφού συναπεθάνατε μετά του Χριστού, αλλά είστε ζώντες εις τον Θεό δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν έχουμε πεθάνει για τον κόσμο, έχουμε πεθάνει όμως και για την αμαρτία. Επίσης
στους Γαλάτες, στην επιστολή προς Γαλάτες, πάλι αναφέρεται, να το βρούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο, Γαλάτες, β' κεφάλαιο, και 19 και 20 και 21 εδάφιο διαβάζω. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός δεν ζει εν εμή, καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ως της με ηγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Άρα λοιπόν, ο χριστιανός έχει πεθάνει για τον κόσμο, έχει πεθάνει για την αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα έχει πεθάνει και για τον νόμο του Μωυσέως, γιατί μετεφέρθη εκ του θανάτου εις τη ζωή. Και, και ο νόμος του Μωυσέως εδόθη στους ανθρώπους ως παιδαγωγός, για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αμαρτία, ώστε μη πράττοντες την αμαρτία, δηλαδή υποτεταγμένοι στον νόμο, να έχουν ζωή αιώνια. Τούτο όμως απεδείχθη αδύνατον εις τον άνθρωπο, ο οποίος είναι σάρκα. Γι' αυτό και ήρθε ο Χριστός, ο οποίος είναι ο ενσαρκωμένος αληθινός Θεός κατά το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι μέγα, ο Θεός εμφανερώθη εν σαρκή. Ήρθε ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ο οποίος έφερε τη χάρη στη ζωή του ανθρώπου. Κατά το γεγραμμένο, κατά χάριν είστε σεζωσμένοι δια της πίστεως. Δηλαδή, ήρθε, αυτό ήταν άλλωστε το σχέδιο του Θεού. Ήρθε ο Θεός και δια του Ιησού Χριστού έφερε στον άνθρωπο τη δυνατότητα της αιώνιας ζωής δια της πίστεως εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στα λόγια του Χριστού. Δια της πίστεως λοιπόν σωζόμεθα. Ουχή κατά τα έργα μας σύμφωνα με τον νόμο, για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρξ. Αλλά σωζόμεθα δια της πίστεως εις τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, καθώς ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Πατέρας ουράνιος τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας, και έτσι πιστεύοντες σωζόμεθα, καθώς ο Πατέρας μας ο ουράνιος μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα, που είναι η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν πεθάναμε και για τον νόμο. Ο νόμος πια δεν έχει καμία εξουσία, καμία δύναμη επάνω μας. Είμαστε δε εκτελεστές του νόμου όταν εκπληρώνουμε την καινούργια εντολή του Ιησού Χριστού. Ιδού εντολή καινή σας δίνω, αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Και όποιος αγαπάει τον αδελφό του, στην πραγματικότητα είναι και εκτελεστής του νόμου, γιατί όποιος αγαπάει δεν μπορεί να αδικήσει ούτε τον πλησίον του, αλλά ούτε και το Θεό. Το Θεό με παραβάσεις και ανομίες, τον πλησίον του με αδικίες και αμαρτίες. Αλλά όμως έχουμε πεθάνει και για τον εαυτό μας, να το δούμε και αυτό στους Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο και στο 45 και στο 46 εδάφιο διαβάζω. Στο 7ο, στο ζήτα κεφάλαιο, στο 4 και 5 και 6 εδάφιο διαβάζω, συγγνώμη. Λοιπόν αδελφοί μου, και εσείς εθανατώθητε ως προς τον νόμον, όπως προείπαμε, δια του σώματος του Χριστού, δια να συζευθείτε με άλλον τον Αναστάντα εκ των νεκρών, δια να καρποφορήσομεν στο Θεόν. Άρα πεθάναμε για τον νόμο, καθώς ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και καθώς πεθάναμε για τον νόμο και αναστηθήκαμε δια του Ιησού Χριστού εις νέαν ζωή, αγίαν και ευλογημένη, καρποφορούμε δια του Ιησού Χριστού εις τον Θεόν. Διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών τα δια του νόμου ενυργούντο εν τις μέλες ημών, δια να καρποφορήσομεν στο θάνατον. Τώρα όμως απειλάχθημεν από του νόμου, αποθανούντος εκείνου που το οποίο εκρατούμεθα, δια να δουλεύομεν κατά το νέον πνεύμα και ουχή κατά το παλαιόν γράμμα.
Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, αδελφοί μου, και εσείς εθανατώθητε ως προς τον νόμον δια του σώματος του Χριστού, δια να συζευθείτε με άλλον τον Αναστάντα εκ νεκρών, δια να καρποφορήσομεν εις τον Θεόν. Διότι όταν είμαι θα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν τις μέλες ημών, δια να καρποφορήσομεν εις τον θάνατον. Τώρα όμως απειλάχθημεν από του νόμου, καθώς πέθανε εκείνος υπό του οποίου εκρατούμεθα. Πεθάναμε για τον νόμο, αλλά πεθάναμε και για τον παλιό μας εαυτό. Τώρα πια ο παλιός μας εαυτός δεν υπάρχει, καθώς ελευθερωθήκαμε από τον νόμο διά του Ιησού Χριστού. Άρα ο χριστιανός στην πνευματική του ζωή, αγαπητέ Γιώργο, πεθαίνει για την αμαρτία. Η αμαρτία είναι νεκρή αλλά για αυτόν, αλλά και αυτός είναι νεκρός για την αμαρτία. Δεν δελεάζεται πια, δεν υποτάσσεται, είναι ελεύθερος από την αμαρτία. Επίσης, έχει πεθάνει δια τον νόμο, καθώς τον ανέστησε ο Χριστός, μάλλον πιο σωστά, καθώς έγινε σύμμορφος με το θάνατο του Χριστού, έγινε στη συνέχεια δια του βαφτίσματος σύμμορφος με την ταφή του Χριστού, και στη συνέχεια, μετά βγαίνοντας από το νερό, έγινε σύμμορφος με την Ανάσταση του Χριστού, καθώς περπατάει σε καινούργια ζωή. Έχει λοιπόν έτσι πεθάνει και για τον νόμο και για τον εαυτό του. Έχει πεθάνει ο παλιός άνθρωπος, έχουμε απεκτηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας και έχει γίνει ο χριστιανός ένας νέος άνθρωπος. Τέλος, έχει πεθάνει για τον κόσμο και για τα εν το κόσμο, καθώς είναι ελευθερωμένος επίσης δια της αναγεννήσεώς του, είναι ελευθερωμένος από όλες τις προκλήσεις και τους δελεασμούς του κόσμου. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Γιώργο. Συνεχίζουμε με ένα ερώτημα του αδελφού μας Τόμας Γιακουμπρόφσκι από την Πολωνία. Διαβάζω. Πώς πρέπει να προσεύχομαι για να λάβω το Άγιο Πνεύμα? Είμαι βαπτισμένος στο νερό και θέλω να μάθω πώς πρέπει να προσεύχομαι για το Άγιο Πνεύμα. Παρακαλώ, βοηθήστε με. Ας απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση πρώτα του αγαπητού μας Τόμας, η οποία βεβαίως θα μεταφραστεί άμεσα και στα πολωνικά. Πώς πρέπει να προσεύχομαι για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο είναι η επαγγελία του Πατρός. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι δια του Ιησού Χριστού θα μας βαφτίσει όλους εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή. Το θέμα είναι όλους? Η απάντηση είναι όχι. Πρώτα, ο Λόγος του Θεού δίνει τη βεβαιότητα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μας βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να πιστεύουμε. Γι' αυτό το διαβάζουμε, Πράξεις Ιώτα Θήτα 2. Διαβάζω. Διαβάζω από το Ιώτα Θήτα 1. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατορικά μέρη, ήλθε εις Έφεσον και βρών την άσμα μαθητάς, είπε προς αυτούς, ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε? Ιδέ είπων προς αυτόν, αλλά ουδέαν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν. Και είπε προς αυτούς, ιστί λοιπόν ευαυτίστητε? Ιδέ είπων εις το βάπτισμα του Ιωάννου. Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν ευάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν, να πιστεύσω είναι στον ερχόμενο μετ' αυτόν, του τέστην στον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, ευαυτίστησαν στο όνομα του Κυρίου, και αφού ο Παύλος επέθηκε επ' αυτός στα σχήρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτούς και λάλλουν γλώσσας και προεφύτευον. Άρα το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Εκκλησία, στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ήταν δεδομένο σε όλους τους πιστεύοντες. Εφόσον πιστεύανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και επεκαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού και ο Κύριος ο Θεός, ο Πατέρας τους αναγεννούσε δια της Αναστάσεως του Χριστού εις ελπίδαν ζώσαν για την αιώνια ζωή και για τη Βασιλεία των Ουρανών, τότε στους πιστεύοντας ο Θεός έδιδε την ευκαιρία να εξητήσουν το Πνεύμα το Άγιο.
Άρα λοιπόν ο Θεός το έδιδε και εις τους εξητούντας, όπως είναι γραμμένο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στο Ιώτα Α κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο, και διαβάζω. Ιώτα Α κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Στο κατά Λουκάν, λάθος κοίταξα. Στο κατά Λουκάν, Ιώτα Α 13. Μάλιστα. Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Άρα λοιπόν, εφόσον πιστεύεις αγαπητέ Τόμας στον Ιησού Χριστόν και ο Πατέρας Θεός σε αναγέννησε, τώρα θα πρέπει, καθώς είναι και γραμμένο ότι εις τους ετούντας ο Θεός δίδει Πνεύμα Άγιον, στην προσευχή σου να αιτείς από τον Πατέρα να κάνει χάρη και να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά, όπως τούτο είναι υπόσχεση του Θεού, αλλά είναι και το έργο του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά μια άλλη επίσης σημαντική προϋπόθεση είναι αυτό που διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων στο 5 κεφάλαιο και στο 32 εδάφιο, διαβάζω. Και εμείς είμεθα μάρτυρες περί των λόγων αυτού και το Πνεύμα το Άγιον είναι μάρτυρας, το οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις Αυτόν. Άρα μια προϋπόθεση για να δώσει ο Χριστός το Πνεύμα το Άγιο στους πιστεύοντας και στους ετούντας είναι να πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού. Τα έχουν πάρει απόφαση δηλαδή να ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τώρα στην πράξη, πραγματικά ο Θεός στους πιστεύοντας, στους θέλοντας, στους πειθαρχούντας και στους ετούντας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν, εφόσον έχεις όλες τις προϋποθέσεις αυτές, εσύ θα βάλεις στόχο στην προσευχή σου να εξητείς από τον Θεό να σε βαφτίσει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, και τούτο γίνεται μέσα από την δοξολογία. Δηλαδή πλησιάζουμε το Θεό στο ταμείο μας ή στην εκκλησία ή όπου αλλού προσευχόμαστε. Εγώ ας μιλήσω τώρα στο ταμείο μας. Εκεί που θα αποκαλυφθεί ο Πατέρας μας ο ουράνιος κατά το Λόγο του Θεού εν το κρυπτό για να μας ανταποδώσει στο φανερό. Και πρώτα τακτοποιούμε τη σχέση μας με το Θεό και τους ανθρώπους. Δηλαδή, φέρνουμε πρώτα στο μυαλό μας όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον μας ή έχουμε εμείς κάτι εναντίον τους. Προσευχόμαστε, τους συγχωρούμε και ζητάμε από το Θεό να τους ευλογήσει πολύ, γιατί εμείς τους συγχωρέσαμε. Γιατί αν δεν συγχωρήσουμε όλους που έφταιξαν σε μας ή που έχουν κάτι εναντίον μας επειδή εμείς φταίξαμε σε αυτούς, τότε δεν μπορεί ο Πατέρας μας ο ουράνιος να συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Δηλαδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι εξομολόγηση στο Θεό των αμαρτιών ημών, μετάνοια, εξομολογούμενοι και παρετούντες, εξομολογούμενος και παρετών λέει η Γραφή, θέλει ελεηθεί, εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, παρετούμεθα από τις αμαρτίες μας και ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, καθώς ο Πατέρας μας είναι έτοιμος να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Αφού λοιπόν τακτοποιήσαμε έτσι τη σχέση μας με τους ανθρώπους, με αγιασμό, καθαρότητα, δηλαδή αυτό που λέει η Γραφή, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, και στη συνέχεια για να δούμε το πρόσωπο του Θεού, και στη συνέχεια τακτοποιούμε και τη σχέση μας με το Θεό, δηλαδή μετανοούμε για το μέγα χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι οι αμαρτίες μας, μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τις αφαιρεί, τις διαγράφει, τις πετάει στα βάθη των θαλασσών, τότε είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από το Θεό τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Με πίστη. Άρα λοιπόν, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έκανε ο Αβραάμ όταν πίστεψε, γιατί αν δεν συμπεριφερόταν ο Αβραάμ διαπίστεως έτσι, τότε δεν μπορούσε να λάβει την επαγγελία του Θεού. Λέει λοιπόν
ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους επιστολή Δέλτα και 18 εδάφιο, ο οποίος Αβραάμ, αν και δεν είχε ελπίδα ότι θα γεννήσει Υιόν, γιατί ήταν εκατονταετής αυτός ο ίδιος και η γυναίκα του η Σάρα ήταν ήδη 90 ετών και στήρα, ο οποίος λοιπόν, διαβάζω πάλι από το 18 εδάφιο, αν και δεν είχε ελπίδα, επίστευσε επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενή σας κατά την πίστη, διότι δεν εσυλλογίστηκε το σώμα αυτού ότι ήδη είναι νεκρωμένο εκατονταετής περίπου όν και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ούτε δίστασε εις την επαγγελία του πατρός, του Θεού, δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη πώς, δοξάσας τον Θεόν. Και τότε πληροφορηθείς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη, ο Θεός είναι δυνατός και να εκτελέσει, δια τούτο και λογίστη πίστη στη δικαιοσύνη και έλαβε τις επαγγελίες του Θεού. Τώρα να το προσαρμόσουμε σε σένα, αγαπητέ Τόμας, και σε κάθε έναν από εμάς που ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτα-πρώτα, έχουμε ελπίδα, πιστεύοντες επελπίδη ότι ο Θεός είναι αυτός που υπόσχεται και χαρίζει. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Προσοχή λοιπόν να μην ασθενήσουμε κατά την πίστη. Εμένα θα με βαφτίσει ο Θεός, βέβαια. Που σε παιδί Θεού, αφού έχεις γεννηθεί, αφού έχεις πιστεύει στον Χριστό, για σένα είναι η δωρεά. Άρα μην ασθενήσεις κατά την πίστη, συλλογιζόμενος σκέψεις απιστίας, αλλά αντιθέτως μάλιστα με βεβαιότητα, με πίστη θα πεις ο Χριστός σήμερα θα με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αφού λοιπόν δεν ασθένησε κατά την πίστη, αλλά ούτε και δίστασε εις την υπόσχεση του Θεού δια της απιστίας, τότε ενεδυναμώθη στην πίστη πώς, δοξάζοντας τον Θεό. Και δοξάζοντας τον Θεό έλαβε δύναμη πίστεως και ο Θεός του χάρισε την υπόσχεσή του. Άρα λοιπόν και εσύ αγαπητέ Τόμας, όπως είπαμε, θα μπει στο ταμείο σου, θα τακτοποιήσεις τη σχέση σου ενώπιον του Θεού με τους ανθρώπους και τη σχέση σου με τον Θεό, βεβαίως με εξομολόγηση, μετάνοια και συγχωρητικότητα προς τους ανθρώπους, εξομολόγηση και μετάνοια προς τον Θεό, συγχωρητικότητα προς τους ανθρώπους, και στη συνέχεια, χωρίς να ασθενήσεις κατά την πίστη, μη σκεφτείς ότι εσύ δεν κάνεις, δεν μπορείς, δεν είναι για σένα, αλλά να περιοριστείς στη σκέψη σου, στους συλλογισμούς σου, ότι ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του, και να μην διστάσεις καθόλου, αλλά με πίστη, δοξάζοντας το Θεό, θα ενδυναμωθείς σε έτι περισσότερο πίστη. Άρχισε λοιπόν να δοξάζεις το Θεό, να δοξολογείς το Θεό μέσα από όλη σου την καρδιά, φωνάζοντας, κράζοντας αλληλούγια, που σημαίνει η δόξα ανήκει στο Θεό, ή δοξάζοντας το Θεό με όποιον τρόπο θέλεις, αλλά με όλη σου την καρδιά. Θα τολμούσα να πω φωνάζοντας προς τον Θεό, κράζοντας προς τον Θεό. Και τότε θα έρθει κατά το λόγο του ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού και θα σε βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, και θα λάβεις δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σου, καθώς είναι γεγραμμένο. Σου εύχομαι ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ξεκίνησε, δεν σημαίνει χωρίς να αποκλείεται ότι την πρώτη φορά ο Κύριος θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, στην πρώτη σου προσευχή, αλλά να ξέρεις ότι είτε στην πρώτη, είτε στη δεύτερη, είτε αργότερα, ο Κύριος με τα πάσης βεβαιότητος θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Τόμας. Διαβάζουμε τώρα τη δεύτερη σου ερώτηση. Έχω μία ακόμη ερώτηση. Τι πρέπει να φοράνε οι γυναίκες, φούστα ή παντελόνι? Στο Δευτερονόμιο γράφει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να φορέσει το ένδυμα του ανδρός και ο άνδρας δεν πρέπει να φορέσει το ένδυμα της γυναικός, γιατί αυτό είναι ευδέλιγμα εις τον Θεόν. Πώς πρέπει να καταλάβω αυτό σήμερα, αφού σχεδόν όλες οι γυναίκες φοράνε παντελόνι,
που είναι ένδυμα του ανδρός. Ο ίδιος ο Θεός, όταν είπε πως πρέπει να είναι η ενδυμοσία του Αρών, είπε ότι πρέπει να είναι παντελόνι. Παρακαλώ να μου απαντήσετε, σας χαιρετώ και σας ευλογώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Θεός μαζί σας. Πολύ καλά το είπες, αγαπητέ Τόμας. Ο Θεός είπε στο Δευτερονόμιο ότι η γυναίκα στο ΚΒ κεφάλαιο και 5 δάφιο, η γυναίκα δεν πρέπει να φορέσει το ανίκονι στο άντρα, ούτε ο άντρας να ενδυθεί στο λί γυναικός, διότι πάντες υπράττονται σου ούτως είναι ευδέλιγμα εις τον Θεόν, εις Κύριον των Θεών σου. Η λέξη ευδέλιγμα είναι βδελίτεται, συχαίνεται ο Θεός τον άντρα που φοράει γυναικεία ρούχα και τη γυναίκα που φοράει ιατρικά ρούχα, ακόμη και το unisex δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Όπως δηλαδή το blue jean παντελόνι που φοράνε και οι άντρες και οι γυναίκες. Σαφώς κάθε εποχή, κάθε χώρα, κάθε τόπος έχει τη δική του ενδυμασία, τόσο όμως για τον άντρα όσο για τη γυναίκα. Τσέσχατε σε αυτές οι μέρες όμως που η αμαρτία πλησιάζει, φτάνει στο πλήρες, οι άνθρωποι τα έχουν μπερδέψει όλα. Μπέρδεψαν το αντρικό και το γυναικείο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο δυτικό κόσμο ότι το παντελόνι είναι ανδρική ενδυμασία. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει από αυτό, καθώς είναι και στη φύση του ανθρωπίνου σώματος το παντελόνι να είναι αντρικό. Και στη φύση του γυναικείου σώματος το φουστάνι, η φούστα να είναι γυναικείο. Όμως όπως είπαμε η αμαρτία φτάνει στο πλήρες. Τώρα οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η γυναίκα με στολή σεμνή και με δό και σοφροσύνη πρέπει να είναι ενδεδειμένη, όπως και όχι να στολίζουν τους εαυτούς τους με πλέγματα, με χρυσάφι, με μαργαρίτες, με πολυτελή ενδυμασία. Οι γυναίκες λοιπόν πρέπει να είναι με στολή σεμνή, με δό και σοφροσύνη. Άρα λοιπόν το παντελόνι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην εποχή μας είναι ανδρικό ένδυμα. Βεβαίως οι γυναίκες φοράνε παντελόνια και τα λένε γυναικεία. Τα γυναικεία παντελόνια όμως είναι ακόμη χειρότερο, γιατί είναι αντρικά με απόλυτη έλλειψη σεμνότητος, καθώς είναι κολλητά και διαγράφονται πλήρως όλες οι καμπύλες του σώματος γυναικός και στα πιο απόκρυφα σημεία. Άρα λοιπόν το γυναικείο παντελόνι έχει διπλή κατάκριση. Πρώτον, σαν παντελόνι που είναι ανδρική ενδυμασία και δεύτερον, σαν άσεμνο παντελόνι που είναι το γυναικείο, το στενό και το κολλητό και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα στον κόσμο. Βέβαια, η αμαρτία έχει πολλαπλασιαστεί και σήμερα δεν είναι το ερώτημα παντελόνι η φούστα, το ερώτημα είναι και προχωράει παρακάτω, τι φούστα, υπόδειγμα φούστας, τη λένε μίνι, ένα μικρό κομματάκι που καλύπτει τα απολύτως απόκρυφα της γυναίκας, όσο μπορεί να τα καλύψει βέβαια, ή shorts, το οποίο δεν καλύπτει τίποτα, εμφανίζει απόλυτα τη γύμνια της γυναίκας. Άρα λοιπόν το ερώτημα, αγαπητέ Τόμας, δεν είναι παντελόνι η φούστα, που είναι, γιατί σαφώς το παντελόνι είναι ανδρική ενδυμασία, αλλά έχει προχωρήσει τόσο πολύ η αμαρτία, που το παντελόνι μπορεί να θεωρηθεί κάποια στιγμή μπροστά στη γύμνωση της γυναίκας μέσα στον κόσμο αυτό, είτε με φούστα, κολλητή, στεμνή, μίνι, σκιστή και δεν συμμαζεύεται, είτε με σόρτς, το οποίο τι να πούμε, δεν το σχολιάζουμε. Γι' αυτό, αγαπητέ Τόμας, οι γυναίκες μας, οι αναγεννημένες, οι γυναίκες της Εκκλησίας, οι γυναίκες του λαού του Θεού, σαφώς φοράνε φούστα, που είναι γυναικείο ή φόρεμα ένδυμα, που είναι γυναικείο, γυναικεία ενδυμασία, αλλά φροντίζοντας να είναι σεμνή, με στολή σεμνή, με εδώ, με ντροπή, αλλά και με σοφροσύνη, με σύνεση. Σαφώς λοιπόν δεν φοράνε παντελόνι, το οποίο είναι ανδρική ενδυμασία, φοράνε φούστα ή φόρεμα, αλλά φροντίζουν να υπάρχει η απαραίτητη σεμνότητα σε οποιαδήποτε μορφή της ενδυμασίας της. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Τόμας. Λες όμως και κάτι άλλο. Ο ίδιος ο Θεός είπε ότι πρέπει η ενδυμασία του Αρών
να είναι παντελόνι. Πράγματι γράφει ο Λόγος του Θεού στην Έξοδο, όταν περιγράφει τη στολή του Αρών, διαβάζω από το 41 εδάφιο, και θέλησε ενδύσει αυτά των Αρών των αδελφών σου και τους ιούς σου μεταυτού και τους ιούς αυτού μεταυτού, και θέλεις χρήση αυτούς και θέλεις καθιερώσει αυτούς και αγιάσει δια ιερατεύουσι σε με, και θέλεις κάμεις αυτούς κάτω από τους χιτώνας, στο 40 εδάφιο να το διαβάσω πάλι, και δια τους ιούς του Αρών θέλεις κάμει χιτώνας, και θέλεις κάμει σε αυτούς ζώνας και μητρίδια, θέλεις κάμει δι' αυτούς προς δόξαν και τιμήν. Και διαβάζω το 42. Και θέλεις κάμει σε αυτούς λινά περισκελή, για να σκεπάζωση τη γύμνωση των σαρκών, της σαρκός αυτών, από τη Σοσφίος μέχρι των Μυρών θέλει φτάνει. Δηλαδή από τη μέση μέχρι το γόνατο να καλύπτει τη γύμνωση της σαρκός. Αναφέρεται. Το πιο σημαντικό όμως στην Παλαιά Διαθήκη που επίσης αναφέρεται, αγαπητέ Τόμας, είναι στο βιβλίο του Σοφωνία, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο. Διαβάζω. «Σιώπα ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, διότι εγγύσιν η μέρα του Κυρίου, διότι ο Κύριος ετοίμασε θυσία, διόρισε τους κεκλειμένους αυτού. Και εν τη ημέρα της θυσίας του Κυρίου», που είναι Δευτέρα Παρουσία, «θα εκδικηθεί ο Κύριος τους άρχοντες και τα τέκνα του βασιλέως», και λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, «και πάντα στους ενδεδημένους ενδύματα αλότρια». Άρα μιλάει, επειδή είναι βέλιγμα, για εκδίκηση στους ανθρώπους εν γέννη άντρες και γυναίκες που φοράνε αλότρια ενδύματα, δηλαδή άντρες γυναικεία και γυναίκες αντρικά. Ο Θεός να μας φυλάει, να μας βοηθάει να περπατάμε κατά το θέλημά του, αγαπητέ αδελφέ Τόμας, όπου και να ζούμε, είτε εδώ είτε στην Πολωνία είτε σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Και οι άντρες και οι γυναίκες με προσοχή την ενδυμασία μας, την οποία ο Θεός δίδει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί ο Θεός δίδει και στην εξωτερική εμφάνιση, όπως και στην ψυχή και στο πνεύμα. Γιατί θέλει ο Θεός τον άνθρωπο να είναι άγιος στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε με τις δύο αυτές σου ερωτήσεις σε πολύ σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας στη χριστιανική μας ζωή. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Και η εκπομπή μας τελείωσε. Θα τα πούμε μαζί, θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.